Ρόντισα ευλογείτε. Έλαβα την επιστολή σας προκαιρού και ζητώ να με συγχωρέσετε που καθυστέρησα να σας απαντήσω λόγω ελλείψεως χρόνου. Δυσκολεύομαι πράγματι να απαντήσω στα γράμματα, αλλά επειδή είδα την ανησυχία σας για όσα συμβαίνουν στις μέρες μας και την καλή σας διάθεση να ενεργείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σας απαντώ. Δεν σας γνωρίζω και είναι δύσκολο να με συναντήσετε όπως επιθυμείτε. Στην ερώτησή σας, αν μπορείτε την απάντησή μου να την κοινοποιήσετε και σε άλλους, δεν έχω αντίρρηση. Άλλωστε, οι απόψεις μου για τον κορονοϊό και το εμβόλιο είναι γνωστές. Και αυτά περίπου λέω και στους προσκυνητές όταν με ερωτούν. Καθημερινώς, ως κύματα θαλάσσης κειμενόμενης, καταφθάνουν προσκυνητές στο Άγιον Όρος και κάποιοι μέχρι το κελί μας. Όλοι αυτοί, καθώς και όσοι στέλνουν γράμματα, έχουν μία αγωνία και ένα ερώτημα. Τι θα γίνει με το υποχρεωτικό εμβόλιο? Όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που τους έπνιγαν μέχρι τώρα τεθήκαν σε δεύτερη μοίρα. Ο εξοχότατος πρωθυπουργός της χώρας μας, την προσπάθειά του για την αντιμετώπιση της επιδημίας, έχει επιβάλει έναν αυστηρό έλεγχο που φαίνεται ότι ξεπερνά τις αντοχές του λαού. Επέβαλε τα πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα, τα μεγαλύτερα πρόστιμα και τους πιο παρατεταμένους εγκλισμούς από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αναρμοδίως επενεύει στα της λατρείας της Εκκλησίας, κλείνοντας τους ναούς και στερώντας τους πιστούς από την βοήθεια των αγιαστικών μυστηρίων με μέτρα εξαιρετικά αυστηρά και άνισα για τους χριστιανούς. Οι ενέργειές του αποκαλύπτουν την διάθεσή του να ταπεινώσει και να αποδυναμώσει την Εκκλησία. Αυτήν την αντισυνταγματική και παράνομη προσπάθεια του Πρωθυπουργού ανέλαβαν με θείο ζήλο να θέσουν σε εφαρμογή κάποιοι επίσκοποι, απειλώντας και εκβιάζοντας ιερείς, μοναχούς και τον λαό του Θεού να εμβολιαστούν. Έχουν αυτήν την εξουσία να τους εκβιάζουν να εμβολιαστούν παρά την θέλησή τους? Ο Σωτήρας μας Χριστός θεράπευε μόνο όσους ζητούσαν την θεραπεία. Τους άλλους ασθενείς, πριν τους θεραπεύσει, πρώτα τους ρωτούσε: «Θέλεις υγιείς γένεστε?» Ούτε μας θεραπεύει, ούτε μας σώζει χωρίς την θέλησή μας και τι επιθυμεί πολύ την σωτηρία μας. Δεν καταργεί την ελευθερία μας ο Θεός. Σέβεται το αυτεξούσιο που ο ίδιος μας έδωσε. Κατά τον Άγιο Χρυσόστομο, μη βουλόμενους, ου βιάζεται ο Θεός. Οι σημερινοί σωτήρες μας δεν μας υπολογίζουν. Με το πρόσχημα της υγείας καταργούν την ελευθερία μας. Ύστερα από τον φόβο του ιού ήλθε η τρομοκρατία εξαιτίας του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Ζούμε δυστυχώς τον διχασμό, το μίσος και την διάκριση του λαού σε κατηγορίες ανθρώπων. Η σημερινή κατάσταση θυμίζει λίγο την Ελλάδα κατά τον εμφύλιο πόλεμο. Προετοιμάζει και προειδεάζει την εποχή του Αντιχρίστου. Όπως τότε θα αποκλείονται από τις αγοροπολισίες, τις δημόσιες θέσεις και τα ταξίδια όσοι δεν θα έχουν το χάραγμα. Παρομοίως, αν εφαρμοστεί το πιστοποιητικό εμβολιασμό, θα αποκλείονται από παντού όσοι δεν θα εμβολιαστούν. Τα κοινά στοιχεία είναι φόβος, εξαναγκασμός, παρακολούθηση. Το θέμα του κορονοϊού είναι βεβαίως εκ πρώτης όψεως ιατρικό. Έγινε όμως περισσότερο πολιτικό. Πιο πολύ ομιλούν οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Είναι και οικονομικό και έγινε άριστο μέσο επιβολής και ελέγχου. Οπωσδήποτε είναι και πνευματικό, καθότι με την πρόφασή του καταργείται το αυτεξούσιό μας, ενώ για την παρασκευή του εμβολίου χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα από εκτρωμένο έμβριο. Υπάρχουν διαδεδομένες μαρτυρίες οι οποίες συνεχώς αυξάνουν
ότι στα αεροδρόμια υπάρχει μηχάνημα που αναγνωρίζει τους εμβολιασμένους και ότι σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα με μια συγκεκριμένη εφαρμογή όταν πλησιάσει εμβολιασμένος εμφανίζεται ένας 12-ψήφιος αριθμός. Στοιχεία αποδεικτικά ότι μέσω του εμβολίου μπορεί ο εμβολιασμένος να παρακολουθείται. Για όλα αυτά θα μας διαφωτίσουν οι ειδικοί και πιστεύω ότι ο Θεός θα αποκαλύψει όλη την αλήθεια. Διατεθήκαν πολλά χρήματα και έγινε πολλή διαφήμιση για αυτό το περίφημο εμβόλιο. Αρκετοί το έκαναν με την πρόθεση να προστατεύσουν την υγεία τους, δικαίωμά τους. Ευχόμαστε ειλικρινά κανείς από τους εμβολιαστέντες να μην πάθει τίποτα. Ας αφήσουν όμως ήσυχους και ελεύθερους τους ανθρώπους να αποφασίσουν. Όσους δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, κανείς δεν πρέπει και δεν έχει το δικαίωμα να τους εξαναγκάσει με οποιονδήποτε τρόπο να εμβολιαστούν. Δεν είμαστε γενικώς κατά των εμβολίων. Τα παλιά δοκιμασμένα εμβόλια έσωσαν πολλούς. Τα νεότερα έχουν αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες. Γι' αυτό ειδικά το εμβόλιο οι άνθρωποι έχουν δικαιολογημένους φόβους. Είναι ένα εμβόλιο που ακόμα πριν την παρασκευή του έγινε με νόμο υποχρεωτικό. Ήραν τις ευθύνες και τις αποζημιώσεις από τις παρασκευάστριες εταιρείες τόσο γρήγορα τέθηκε σε χρήση χωρίς να δοκιμαστεί επαρκώς. Δεν καλύπτει πλήρως τους εμβολιασμένους και κάθε μέρα πληροφορούμαστε σοβαρές παρενέργειες και θανάτους εμβολιασμένων. Αυτά τα στοιχεία τα μαθαίνουμε όχι μόνο από στατιστικές αλλά και από ανθρώπους γνωστούς και συγγενείς. Όπως θρηνήσαμε τον θάνατο γνωστών και συγγενικών προσώπων από τον κορονοϊό, έτσι τώρα θρηνούμε για αρρώστους και πεθαμένους από το εμβόλιο. Από την σκύλα, δηλαδή τον ιό, η μόνη λύση είναι να πάμε στην χάριβδη, δηλαδή το προβληματικό εμβόλιο. Δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό. Δεν είμαι γιατρός για να εκφέρω γνώμη. Γνωρίζω όμως γιατρούς που αντιμετωπίσαν επιτυχώς με αντιβιώσεις, βιταμίνες και άλλα φάρμακα τους νοσήσαντες από τον ιό. Γιατρός γνωστός μου έδωσε αντιβίωση και άλλα φάρμακα σε εκατοντάδες ασθενείς και κανείς δεν πέθανε. Υπάρχει θεραπεία για τον ιό, αλλά κάποιοι δεν την θέλουν. Μόνο το εμβόλιο προβάλλουν. Διάβασα τις γνωστές δηλώσεις του Γάλλου επιστήμονα Λουκ Αντοϊνέ Μοντενιέρ, κατόχου του βραβείου Νόμπελ, ο οποίος είπε «Υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες που είναι και φτηνές, όπως η αζιθρομικίνη και η υδροξυχλωροκίνη. Το εμβόλιο δεν είναι θεραπεία. Η έρευνα πρέπει να στραφεί προς την θεραπευτική αντιμετώπιση. Αν όντως ήταν επαρκώς δοκιμασμένο και προφύλασε αποτελεσματικά χωρίς παρενέργειες και θανάτους, ο κόσμος θα επληροφορεί το εσωτερικά και δεν θα χρειαζόταν όλη αυτή η προπαγάνδα και η πίεση. Μόνοι τους θα ζητούσαν το εμβόλιο. Αρκετά ταλαιπωρήθηκε ο λαός μας από αυτήν την επώδυνη ιστορία του κορονοϊού. Ας αφήσουν επιτέλους τον καθένα να ενεργήσει ελεύθερα κατά την κρίση του, χωρίς πίεσης. Στα δύσκολα χρόνια που ζούμε, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, η καταφυγή μας και η σωτηρία μας είναι η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία είναι όχι μόνο η κύβωτος που μας σώζει, αλλά είναι για τα δύσκολα, όπου η επιστήμη και η ανθρώπινη προσπάθεια αδυνατούν να βοηθήσουν. Η Εκκλησία όταν χρησιμοποιήσει
τα πνευματικά της μέσα και τα δικά της σωτήρια φάρμακα κάνει τα αδύνατα δυνατά και θεραπεύει κάθε ασθένεια και δύναται να εξαφανίσει κάθε επιδημία, όσο μεταδοτική και θανατηφόρα και αν είναι αυτή, όπως διδάσκει η εκκλησιαστική μας ιστορία. Όπως η κύβωτος του Νόε που προεικόνιζε την εκκλησία περιείχε ζώα καθαρά και μη καθαρά, έτσι και η εκκλησία μας περιλαμβάνει αγίους και αμαρτωλούς, δικαίους και αδίκους, μασκοφόρους και μη, εμβολιασμένους και μη. Όλοι χωράνε στον οίκο του Θεού. Εμείς δεν πρέπει να χωρίζουμε τους ανθρώπους, ούτε να θεωρούμε τους εμβολιασμένους σαν χαραγμένους αρνητές του Χριστού. Ούτε πάλι οι εμβολιασμένοι να ελέγχουν και να πιέζουν αφόρητα όσους δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, όπως συνήθως συμβαίνει. Ίσως στο μέλλον, όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια για το εμβόλιο, πολλοί να μετανοήσουν που το έκαναν, όπως ήδη μετανιώσαν μερικοί. Ήδη ανακοινώθηκε ότι δύο γνωστές εταιρείες απέσυραν τα εμβόλια τους ως επικίνδυνα. Με τέτοια εμβόλια ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να κτίσει το πολυδιαφημισμένο τείχος της ανοσίας, και για όσους έπαθαν ανήκε στη βλάβη της υγείας τους και για όσους πεθάναν δεν έχει ευθύνη. Παίζουν με την υγεία και την ζωή των ανθρώπων. Είναι δυνατόν πλέον να πιστέψουμε ότι αυτοί ενδιαφέρονται για την υγεία μας? Σεβαστή Γερόντισσα, με αυτά τα ολίγα αποτυπώνω τον πόνο μου και απαντώ στην ερώτησή σας, που είναι παρόμοια με την αγωνία και τον προβληματισμό πλήθους ανθρώπων. Ανησυχώ για την διαίρεση του λαού μας. Τα κόμματα ανέκαθεν κομματιάζαν και χωρίζαν τον λαό. Η Εκκλησία μας ενώνει μεταξύ μας σε ένα σώμα, με κεφαλή τον Χριστό. Ακόμα και το όνομα Εκκλησία είναι όνομα ενότητος. Η ιστορία διδάσκει ότι όσες φορές ο λαός χωρίστηκε, επακολούθησε καταστροφή. Όσες φορές οι εχθροί του έθνους μας σχεδιάζαν και εμελετήσαν κακά για μας, προηγουμένως παρασκευάζαν την διαίρεση του λαού. Πριν την άλωση τον είχαν διαιρέσει με ψευδοενώσεις σε ενωτικούς και σε ανθενωτικούς. Πριν τη μικρασιατική καταστροφή σε βασιλικούς και σε βενιζελικούς. Πριν τον εμφύλιο πόλεμο διακρινόταν σε κομμουνιστές και σε εθνικόφρονες. Και πριν την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο ο λαός είχε χωριστεί σε μακαριακούς και αντιμακαριακούς. Σε παρόμοιες περιπτώσεις η λύση δεν είναι η υποταγή της αλήθειας στην πλάνη χάριν της ενότητος, αλλά ο ανιδιοτελής αγώνας για την επικράτηση της αλήθειας, η οποία μας ελευθερώνει. Έχουμε ανάγκη από μετάνοια και προσευχή για να δώσει ο Θεός τέλος στην δοκιμασία. Το Άγιο Πνεύμα που γιορτάζουμε την επιφύτησή του καλεί πάντας εις ενότητα, επειδή είναι και πνεύμα της αληθείας. Ήθε να μας αποκαλύψει όλη την αλήθεια για τα εμβόλια. Εύχομαι ο Τριαδικός Θεός να δίνει την χάρη του σε όσους ενεργούν με πόνο και ειλικρίνεια για την υγεία των ανθρώπων, σε όσους σέβονται την ελευθερία και σε όσους αγωνίζονται για την ενότητα του λαού, δίνοντας ελπίδα και ενισχύοντας την πίστη του. Με την εν Χριστώ, φιλαδελφία μου, και άπειρες ευχές, ιερομόναχος Ευθύμιος, Καλύβη Αναστάσιος, Άγιον Όρος, 7 με 20 Ιουνίου 2021.